εξετάσεις. Βέβαια δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανένα, το έχει αποδείξει. Έχει αποδείξει πολλά πράγματα πολλές φορές, είναι όμως μια ευκαιρία μεγάλη διάκριση. Γιαννάκης. Φάνης για τρεις. 3-2. Από τον αρχηγό του Πανιωνίου. Η φάση τη ακουμπάει μια ολόκληρη Ήπειρος η Ευρώπη που θέλει θέσεις για την Ολυμπιάδα και περιμένει από εμάς να μπούμε στην εξάδα του Παγκοσμίου Βαθμίματος. Ευθυνός λέει ότι η εθνική έχει το μικρόβιο του νικητή. Οι παίκτες έχουν ακόρεστες ακόμα φιλοδοξίες. Ο Φάνης και 5-2. Το παίρνει προσωπικά καταρχήν. 12 ήττες. Το ρηκτό Φάνης εδώ. Το πήγε βόλτα τον. Εκεί που πάει μπάλα δεν είναι κανείς στη διεκδίκηση επιθετικό rebound. Βιαστική επίθεση. Παραμένει το σκορ 9-8. Το jump shoot από τον Νάς. Οι κοντοί του Καναδά χρειάζονται προσοχή και ο Νάς. Το φιλικό αγώνα με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Είναι θέμα ανοχής των διαιτητών. Από εκεί και πέρα. Νάς με αντίπαλο τον Μπακατσιά. Γουίλτζερ χωρίς πίεση. Αντιπαράθεση με τον παίκτη που παίζει στην αντίστοιχη θέση από τον Καναδά. Το Τζάκσον τώρα. Ζον πρες των Καναδών. Το σκόρι γίνει 16-12. Καθώς βέβαια και πώς θα αντιδράσει αμυντικά σε αυτό το όπλο των 6-25 των Βίκερη. Χρυσοδούλου με δύναμη. 16-14. Άνθρωπος μικροσκοπικός, ο πιο κοντός μαζί με τον συμπατριώτη του Μακμάουν στο μπάσκετ, αλλά εκπληκτικό στα τρίποντα. Βίλτζερ που βρίσκει την ευκαιρία στην άμυνα και στην επίθεση. Να δούμε αν θα μας δείξουν εκείνο το απίθανο κλέψιμο που έκανε στον Φόξ. Ο Βίλτζερ που πέρυσι έπαιζε στην Αργεντινή από ό,τι μας. Καναδί με το καινούριο τους πρόσωπο, τον Μάρτιν Κιν. Και το καλάθι από τον Νάς. Τρίποντο 23-20, από άλλον το φοβόμαστε το Βίκερ. Τρίποντο και να τελειώνει με καλάθι. Ο Σούλος πράγματι κάνει ένα πολύ μεγάλο τουρνουά και αν συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος, ώστε να είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Και είναι εδώ αυτή την εποχή. 23-20 μπροστά ο Καναδάς. 10-45 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Γιαννάκης που αρκετές φορές του φάνη που έδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται ένα τόπιο μπασκετικό ταλέντο με αυτή την μπάστα που πέρασε πριν από λίγο στο Γιαννάκη. Αυτό που είχαμε δώσει με τον Καναδά και που τον κράτησε στον ένα πόδο μέχρι πριν από λίγο, πρώτη φορά που του ξέφυγε και πέτυχε το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Με αυτό το λέει από Πασούλα, θα καρφώσει. Ο πύργος της εθνικής ομάδας, 25-24. Το airball του Πανταβούκα, ο Φόξ θέλει προσοχή, έχει πετύχει. 8 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, απαντά ο Φάνης. 44 όλα. Και ο Δένδρυμος δίνουν μαθήματα συμπεριφοράς, είναι στήλαση που δεν έχουν εξτομίσει ούτε μια άσχημη κουβέντα. Είναι τα απαράδεκτα συνθήματα που ακούγονται στα ελληνικά γήπεδα. Νάς. Νάς θα πετύχει το καλάθι, θα ξαναδώσει το πρωτάθλημα στον Καναδά. 46-44. Δεύτερο φάουλ του Καναδού γκαρ. Time out. Σκορ 46-44 υπέρ του Καναδά. Σαχίλ Ονίλ που είναι ακόμα εδώ. Το βλέπετε, έχει κρεμάσει και ένα γκρίκο. Δεν είναι απλό σκουλαρίκι, είναι σαν εκείνους στα Λούνα Πάρκ. Στη γάλασσα, πρόσεκτος, βιαστικός. Δεν χρειαζόταν αυτό. Είναι να μην μας παρασύρει ο ευθυδιασμός της καλής άμυνας, γιατί οι Καναδοί τιμωρούν και γίνεται το 49-46 από τον Νάς, που έχω την εντύπωση ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Καναδά σήμερα. Και 13,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Γιαννάκης. Φάνης για 3. 49 όλα. Από το Χρυσοδούλου που φτάνει στους 18 πόντους. Είναι με διαφορά ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Και ο πρώτος rebounder βασικά. Ενώ είπε να προσέξουν τα φάουλ, αλλά όχι γιατί η εθνική ομάδα πρόβλημα. Έχει μόλις 2 φάουλ. Ο Καναδάς έχει 7. Άρα λοιπόν θα επιδιωχθεί τώρα και να φθαρούν οι παίκτες, αλλά κυρίως να πάμε γρήγορα στη γραμμή. Από το επόμενο φάουλ η εθνική ομάδα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει βολές και να παίρνει ανάσες που και που. Φάνης. Το μεγάλο παιχνίδι από τον Χρυσοδούλου που ξαναδίνει το προβάδισμα στην εθνική ομάδα. 52-51. Ο Φάνης με 3 στα 6 τρίποντα, 5 στα 9 δίποντα, 2-4 βολές,
9 rebound. Ενώ ο Φοκ απαντά τώρα. Να ενθουσιαστούμε. Είναι και ώρα τέτοια. Είναι και ώρα τέτοια που το απαιτεί. Κόβει ο Γιαννάκης. Χρυσοδούλου, η πάσα. Ρεσιτάλ μπάσκετ. 58-53. Να η Ελλάδα που βάζει φωτιές στην εξέδρες του Μέιπλ. Που δεν έχει προσωπικό πρόβλημα. Αναλαμβάνω όμως ότι χρειάζεται προσοχή. Δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η διαφορά. Κοιτάξτε εδώ το ωραιότερο καλάθι που έχουμε δει μέχρι τώρα από την εθνική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τρεις πάσες, lay-up. Πάντως ο Καναδάς από την άλλη πλευρά. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Χρυσοδούλου μέχρι τώρα, 11,6 πόντι και 4 ασίστ. Και τα σημερινά του κατορθώματα, 21 πόντι, 10 rebound, 2 ασίστ tonight που λένε απόψε. Συμπροτερό παρόν εδώ στο Maple Leaf Gardens όπως σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μας. Χρυσοδούλου για 3! Rebound του Εντζόκου, αλλά ο Χρυσοδούλου κλέβει. Καινούργια επίθεση για την εθνική. Μπακατιάς. Το πίβοτ και 60-53, ρεσιτάλ Μπακατιά. Καναδί σε ζώνη. Προφανώς θέλουν να αναγκάσουν την ελληνική ομάδα σε σούτ και καλά έκαναν. Δεν μας ενοχλεί καθόλου η ζώνη τους. Αν και θεωρητικά. Τσιγάλας για το Γιαννάκη. Με ταμπλό έρχεται ο Φασούλας. 68-60. Κοιτάξτε το ρετζιά. Κοιτάξτε όλους τον πάγκο της εθνικής ομάδας, όλους στην εξέδρα. Σου τριών πόντων από τον Α. 68-63 σε ένα μεγάλο μάτς, κυρίες και κύριοι. Και από πλευράς Καναδά, ο Νάς που έχει 2-2 από τα 6-25 και οι Καναδοί που έχουν 8-18 τρίποντα. 3-3 μάλλον ο Νάς. Άλλος Βίκερη μας βρήκε σήμερα. Το λέμε από την αρχή ότι άλλαξαν οι ρόλοι στον Καναδά σε σχέση με το φιλικό. Χρυστοδούλου 70-63. Κοιτάξτε τη σφιγμένη γροθιά του Δενδρινού που θα μπορούσε να είναι ο τίτλος σε αυτό που γίνεται απόψε. Αλλά να ξαναδούμε τον Χρυσοδούλου με τη δύναμή του, με την αποφασιστικότητά του, με την ορμή του. Η απόδειξη, Βασίλη, ότι πράγματι είναι το βαρόμετρο της εθνικής και ευτυχώς σήμερα έχουμε υψηλό βαρομετρικό. Και πάλι ο Φόξ. 70-65. Προφανώς οι Καναδοί θα πιέσουν, αλλά η εθνική ομάδα έχει και Γιαννάκη και Μπακατιά και έχει βέβαια και το Φάνη. Μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να την κρατήσουν. Φάνης πετάει την μπάλα έξω. Αυτό έπρεπε να κάνει. Αυτή τη στιγμή θέλουμε μεγάλες επιθέσεις σε διάρκεια. Πασούλα, ναι! 72-65. Τώρα Νίκο Πομαχαίρη. 24 δευτερόλεπτα. 72-71. Νας. Η Εθνική έχει 6 φάουλ, άρα ούτε με το επόμενο μπορεί να στείλει τους Καναδούς στη γραμμή. Πέφτει ο Φοκ, καθαρή φάση. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπακατιάς. Πασούλα κάρβονται! Ναι! 74-71. Η εθνική ομάδα κάνει το μεγάλο βήμα για την τετράδα. Νίκη το ματ! Το κάρφωμα του Φασούλα. 74-71. Η μεγάλη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού, κυρίες και κύριοι. Συγχωρήστε μας την έξαρση, το ύψωμα της φωνής. Ακόμα και ο Βασίλης ο Παραμανίδης με την πορτοκαλί φλούσα ξέφυγε στους αστυνομικούς και μπήκε στο γήπεδο. Το κοντράστ συναισθημάτων. Η μεγάλη ψυχή ο Φάνης Χρυσοδούλου. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 26 πόντους και 10 ριμπάουν, αλλά ποιος δεν έδωσε την ψυχή του σήμερα. Μια μεγάλη εθνική ομάδα βγαλμένη από τα όνειρά μας, φίλες και φίλοι. Αυτό ακριβώς που θέλαμε να δούμε, Βασίλη, σήμερα. Και αν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να πούμε δύο πράγματα, αλλά βέβαια τι μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι μόνο οι σκηνές. Κοιτάξτε εδώ, Δενδρινός και Φασούλα. Αγκαλιά ο ένας με τον άλλον. Απ' την άλλη πλευρά η απογοήτευση του Σμρεκ. Οι Καναδοί που βλέπουν το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Και κοιτάξτε εδώ τον Νάχ, τον καλύτερο του παίκτη. Και προσπαθείτε να σκεφτείτε πώς.